Είναι μαζί μα ο Παναγιώτη Πυρόπουλο. Πώ φτάσαμε σε αυτά τα επεισόδια, Παναγιώτη. Από ό,τι φαίνεται, η ένταση, τα δοφράγματα και οι προσαγωγέ και στην νομική σχολή και στην ΑΣΟΕ είναι απόρρια των χθεσινών συγκρούσεων εντάσσεων στο κέντρο τη Αθήνα με αφορμή την πορεία και συγκέντρωση και μαρτυρία για το θάνατο του 16χρονου στην mm -hmm. Θεσσαλονίκη. Περίπου 200 άτομα, όπω αναφέρουν οι αστυνομικέ πηγέ, μετά το τέλο τη πορεία βρήκαν καταφύγιο και κατέλαβαν το αμφιθέατο τη νομική σχολή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια τη νύχτα τα περισσότερα από αυτά τα άτομα αποχώρησαν. Ωστόσο, υπήρχε αυτό το διαδικτυακό κάλισμα κάλεσμα. σήμερα για ενίσχυση της κατάληψης. Στις 12 η ώρα καταγράφηκαν επεισόδια και εντάσεις στην Σόλωνος. Εκεί έγιναν 25 προσαγωγές. Να σου πω ότι μέχρι αυτή την ώρα έχει, ο αριθμός έχει αυξηθεί. Έχουν φτάσει τις 53. Σχεδόν Α. παράλληλα είχαμε και τα αντίστοιχα επεισόδια που καταγράφηκαν στην ΑΣΟΕ. Από εκείνη τη στιγμή η Νομική Σχολή Αθηνών ήταν σε έναν ιδιότυπο, έλεγα, αστυνομικό αποκλεισμό. Γι' αυτό καταγράφηκαν και αυτές οι προσαγωγές για την αποφυγή ε, Κατάληψη ε, του κτηρίου. Ευχαριστώ. Αύριο είναι η εξόδου, ακολουθία βέβαια του 16χρονου και όπω αντιλαμβάνεσαι, είναι σε επιφυλακή όλη η αστυνομία με ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την αποφυγή mm. εντάσσεων σε καταβλισμού που είδαμε τι προηγούμενε ημέρε, όπω και επιθέσει σε αστυνομικά κτήρια και προσωπικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.